ότι ο Φάνης έδωσε όλο το, το στίγμα της συμφωνίας και τι σημαίνει αυτό για την νέα κυβέρνηση σωτηρίας, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει, όπως λέμε όλοι. Νομίζω ότι τρία σημεία θα ήθελα να επισημάνω σε σχέση με αυτά που είπε ο Φάνης και αφορούν τη συμφωνία ή το πρόγραμμα γέφυρα. Το πρώτο είναι ότι πραγματικά επιβεβαιώνεται μια στρατηγική που είχε από και προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το θέμα της διαπραγμάτευσης είναι θέμα πολιτικό και όχι τεχνοκρατών. Άρα αυτό πραγματικά το ανέδειξε και αυτό αποδεικνύεται όλη αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα και με την, και με την συνάντηση των 7 αλλά και με τη συνάντηση με την Μέρκελ, που ακριβώς δείχνει ότι εμείς θα το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα ως πολιτικό. Και έτσι θα το, και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα το διαπραγματευτούμε μέσω του προγράμματος Γέφυρα μέχρι τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο σημείο που εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παίχτης και θα βοηθήσει πάρα πολύ στις διαπραγματεύσεις, γιατί ναι μεν αρχίζει και ξεκαθαρίζει συμφωνία, ξέρετε, έγινε τον 20 Φλεβάρι, αλλά είχε αρχίσει να αμφισβητούνται αρκετά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Με την συνάντηση των 6 φαίνεται ότι αρχίζει πια η συμφωνία να γίνεται πράξη, αλλά δεν ξεχνάμε πάντα ότι είναι μια διαπραγμάτευση που μόνιμα θα είναι συγκρουσιακή. Εμείς που θα εκτιμούμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπάρχει, δηλαδή δεν θα είναι όλα πάρα πολύ εύκολα, αλλά θα χρειαστεί να είναι μέσα και από συγκρούσεις να πετυχαίνουμε πράγματα, μέσα από συνεχή διαπραγμάτευση. Άρα αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Γι' αυτό λοιπόν σε αυτό θεωρούμε ότι σημαντικός παίκτης που θα βοηθήσει αυτή τη διαπραγμάτευση είναι ο λαός. Δηλαδή όλη αυτή η λαϊκή ενότητα που εκφράστηκε την προηγούμενη περίοδο και που θα πρέπει να συνεχιστεί να εκφράζεται έτσι για να βοηθήσει αυτή τη διαπραγμάτευση. Το τρίτο στοιχείο νομίζω είναι, και το οποίο πάλι δικαιώνει τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ που την είχαμε προεκλογικά, είναι ότι αρχίζει να αναδεικνύεται αυτό το γεωπολιτικό στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν ιδιαίτερο βάρος για τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Και αυτό ακριβώς επίσης το αναδείξαμε και αυτή η γεωπολιτική στρατηγική που αναπτύσσουμε βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαστε από καλύτερη θέση σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τώρα, όσον αφορά το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα γέφυρα, είναι αυτό που είπε και ο Φάνης, ότι δηλαδή είναι μεταρρυθμίσεις που αφορά το πρόγραμμά μας. Μεταρρυθμίσεις δηλαδή που ούτως ή άλλως θα έπρεπε η χώρα μας να είχε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ιδιαίτερα ένα μεγάλο κομμάτι αυτό των μεταρρυθμίσεων αφορά την πάταξη της διαφθοράς, γι' αυτό και αυτά τα θέματα διαφθοράς τέθησαν και χθες στη συνάντηση με την κυρία Μέρκελ. Και γι' αυτό, αφού λοιπόν θέλει και η Γερμανία πάρα πολύ αυτή την πάταξη της διαφοράς, άρα να δούμε και πώς βοηθάει και στην ανακάλυψη του σκανδάλου Siemens. Τέλος, και αυτό το κομμάτι που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον των γερμανικών επαναρθώσεων, δηλαδή της αποζήμιωσης και τα λοιπά της κατοχής, αναδείχθηκε με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπήκε στο τραπέζι να πει ότι ναι, διαπραγματεύεται, δώστε μας εμάς αυτό και εμείς αυτό, αλλά μπήκε πραγματικά έτσι όπως έπρεπε, σαν ένα ηθικό θέμα που αφορά δύο λαούς, οι οποίες πραγματικά αντιμετωπίζουν τον ολοκληρωτισμό και τον ναζισμό. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο ένδειξης ήθους που εμείς βάζουμε νέα στοιχεία σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή την περίοδο θα ξεκινήσει, ήδη ξεκίνησε, το νομοθετικό έργο στη Βουλή, το οποίο είναι αυτό που θα βοηθήσει την υλοποίηση αυτού του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων. Και είναι αυτά που αποφάνησε το πρώτο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Αφορά, είναι 200 περίπου εκατομμύρια νομίζω, έτσι, το οποίο αφορά τρεις κατηγορίες και ένα αρκετό πληθυσμό. Δεν είναι αυτό που εμείς είχαμε προαναγγείλει στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, δεν είναι ολόκληρο, είναι ένα μέρος και αυτό θα, ακριβώς για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή τη ρευστότητα που χρειαζόμαστε σαν χώρα, ακριβώς θα γίνονται σταδιακά υλοποιήσεις του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο είναι 100 δόσεις, έτσι όπως είχαμε δεσμευτεί, μέρος του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Είναι κρεμασμένο το σχέδιο για την ΕΡΤ, για την νέα δημόσια τηλεόραση, και το τέταρτο για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Αυτά είναι ήδη που θα είναι στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι κρεμασμένα ήδη στο site της Βουλής, και άρα ξεκινάμε δηλαδή και το νομοθετικό έργο. Και απ' την άλλη,
Οργανώσαμε και την κυβέρνηση με ένα διαφορετικό τρόπο, με την περικοπή των Υπουργείων που ξέρετε από 42 δεσμάμαι σε 10, στα οποία εξοικονομήσαμε πάρα πολλούς πόρους και ιδιαίτερα με τη μείωση του αριθμού των συμβούλων που υπήρχαν στα Υπουργεία και τα γνωρίζετε και την εξοικονόμηση των πόρων από αυτά. Αυτό ήταν το πρώτο, αν θέλετε, αυτή όλη η περίοδος που μετά τις εκλογές είχαμε να σας δούμε και η αλήθεια είναι πως δεν επικοινωνούσαμε και πάρα πολύ εύκολα γιατί θέλαμε να αφοσιωθούμε πρώτα στο έργο μας, να δούμε πώς είναι και μετά ακριβώς να αρχίσουμε να έχουμε και μια πιο συχνή επαφή μαζί σας. Θα ήθελα να τελειώσω, επειδή πιστεύω ότι το κομμάτι της διαπραγμάτευσης έχει ένα συγκρουσιακό στοιχείο μέσα του και θα πηγαίνει έτσι όλη αυτή την περίοδο μέχρι τον Ιούνιο, παρά τις θετικές εξελίξεις που διαφέρονται. Με κάποια λόγια του Υπουργού Παιδείας, που μιας και είναι και η μέρα της 25 Μαρτίου αύριο, που θα πρέπει ακριβώς να έχουμε στο νου μας ότι πάντα πρέπει να επιβεβαιώνουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτή την αξιοπρέπεια, τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατία, γιατί αυτό το όλοι μαζί, ο λαός, εμείς ο λαός, χρειαστεί να το υπερασπίσουμε, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον αγώνα που κάνουμε ως κυβέρνηση Ελληνικής Σωτηρίας για να μπορούμε να ξανααποκτήσουμε την αξιοπρέπειά μας, την περηφάνεια μας και τη λαϊκή κυριαρχία.